Πού βρισκόμαστε, κύριε Καναθανασόπουλε? Κοιτάξτε, η πανδημία εξελίσσεται. Και όχι μόνο εξελίσσεται, αλλά έχουμε μια ανεξέλεκτη διάδοση του κορονοϊού. Και η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια εγκληματική διαχείριση της πανδημίας όπως ακολούθησε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της. Δηλαδή, έχει εγκαταλείψει το λαό στο όνομα της ατομικής ευθύνης και στα πρωτόκολλα λάστιχα που προσαρμόζονται στις ανάγκες για να μην διαταραχθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Είδατε κι εσείς, βλέπετε κι εσείς, θα αναδείξετε και από τα ρεπορτάζ, τις τεράστιες ουρές για να μπορέσει κάποιος να κάνει ένα τεστ. Ενώ αντίθετα, στις συγκεκριμένες συνθήκες, θα έπρεπε τα τεστ αυτά να είναι μαζικά, να είναι επαναλαμβανόμενα και δωρεάν για όλο το λαό, για να μπορέσει ακριβώς να εντοπίσεις τα κρούσματα και δεύτερον να προχωρήσεις την εχνηλάτηση και μέσα από το μοριακό έλεγχο, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να είναι δωρεάν. Θεωρείτε το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Καραθανασόπουλε, τα τεστ, γιατί γίνονται χιλιάδες τεστ καθημερινά? Είμαστε πρωταθλήτριες χώρες σε τεστ. Προσέξτε, ποιο είναι το ζήτημα? Στον κόσμο σε τεστ ανά χίλιους κατοίκους και ο κύριος Καραθανασόπουλος γκρινιάζει. Δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε, δείτε, όταν υπάρχουν αυτές οι ουρές που σε πολλές περιπτώσεις. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν ουρές και δεν φωνάζατε. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν ουρές για ψωμί. Για ψωμί. Κύριε Μαρκόπουλε, θα κατέψουμε ότι παρά την εξέδρα τότε. Αλλά όταν υπάρχουν 4 και 5 ώρες ουρά, όταν άλλος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη στο φαρμακείο για να πληρώσει 7 ευρώ για το rapid test τουλάχιστον ή για το μοριακό 60, είναι τεράστιο το κόστος. Εμείς κύριε Καραθανασόπουλε, δωρεάν δεν υπάρχει. Εμείς το πληρώνουμε και το δωρεάν. Αυτό να το βλέπουμε. Και πρέπει να είναι δωρεάν, γιατί ακριβώς ο λαός πληρώνει πάρα πολλά από τη φορολογία του και από τις ασφαλιστικές του εισφορές για την υγεία. Και στην προκειμένη περίπτωση που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, που υπάρχουν χιλιάδες υγειονομικοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, είτε γιατί είναι σε αναστολή, είτε γιατί νοσούν αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να μην μπορεί να πατήσει τα πόδια της για να κάνει αυτά τα τεστ δωρεάν για όλο το λαό, βλέπουμε τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτές οι επιπτώσεις, κατά τη γνώμη μας, χτυπάνε επί της ουσίας την ίδια την δημόσια υγεία και την προστασία ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Να πάμε στην κυρία Νοτοπούλου. Να πάμε στην κυρία Νοτοπούλου, παρακαλώ. Τα ιδιωτικά κέντρα να κερδοσκοπούνε από τη διάδοση της πανδημίας. Αυτά θα πρέπει να είχαν επιταχθεί χωρίς αποζημίωση για να μπορεί να κάνει δωρεάν ο λαός μαζί. Για να καταδύσουμε Σοβιετική Ένωση. Σταμάτη μου, να σου πω το εξής. Μακάρι να ήταν η συνθήκη που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση στα ζητήματα της υγείας και οι παλιότεροι θα θυμούνται, όχι στη Σοβιετική Ένωση, αλλά πήγαινε πολύ κόσμος στη Βουλγαρία. Πάντως, για να γίνει καλά όταν κύριε Καραθανασόπουλε, για να μοιράσουμε και τον χρόνο. Τώρα και στην Κούβα, παρά τον τεράστιο εμπορικό αποκλεισμό, τον οποίο για 60 χρόνια το σκληρό εμπάργκο να ξεχωράει από τα δέσματα του συστήματος της υγείας, να στέλνει υγειονομικούς νοσηλευτές και ιατρικά εφόδια σε χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας, όπως κύριε Καραθανασόπουλε, σταμάτη, δεν γίνεται έτσι, θα πρέπει να πω πάντως χθες, για να μην αντιδικείτε, ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, εδώ στη χθεσινή εκπομπή, είπε ότι κακώς δεν συνταγογραφούνται και δεν είναι δωρεάν τα μοριακά τεστ. Είναι καθώς κομμουνιστής. Το δωρεάν εμείς όμως, τι σημασία έχει? Ότι σου λέω ότι είπε ο κυβερνητικός βουλευτής, στα μάτια μου. Μα τι δωρεάν, από το φόρουμ θα το πάρει. Ναι, αλλά πέστε με τον κύριο Παπαδημητρίου. Πέστε με τον κύριο Παπαδημητρίου. Δηλαδή, τι θα λέγαμε στον κύριο Παπαδημητρίου? Γιατί είναι ο χώρο, είναι ασφαλιστικέ εισφορέ, είναι και η συμμετοχή. Θα πάμε. Κύριε Καραθανασόπουλε. Μετά την άγωνια αυτή αντιπαράθεση, α πούμε το εξή. Να δούμε τα περιθώρια τη οικονομία. Όταν στη συγκεκριμένη. Όταν στη συγκεκριμένη. Εντάξει, εγχειρία ο κύριο Καραθανασόπουλο. Περίπτωση, όταν στη συγκεκριμένη. Όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση που η πανδημία καλπάζει, η Ελλάδα αντί να χρηματοδοτήσει την υγεία, και όχι μόνο η Ελλάδα, και άλλες οικονομίες, δεν έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί πριτανεύει η εμπορευματοποίηση της υγείας, δίνει 7,5 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα
τα οποία δεν χρησιμεύουν για τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά για τους επιθετικούς σκοπούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για τα Ραφάλ, για τις φρεγάτες, οι οποίες είναι επιθετικού χαρακτήρα όπλα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν η ίδια η Ελλάδα πανηγυρίζει και η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε 72 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, τα οποία αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός από τη φορολογία του και αυτά θα δοθούν κατά κύριο λόγο στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αντί να θωρακιστεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βλέπουμε τα κριτήρια. Ποια έχουν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες, λοιπόν, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε δυστυχώς. Και όσον αφορά τις συντάξεις κυρίας που είπε ο κύριος Παπαδάκης, βλέπουμε ότι κύριος... χαστεί συνέχεια ο κύριος. Συγγνώμη. Πουλακίδας. Ο Κώστας. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε την συνέχεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόζει κατά γράμμα τον νόμο Κατρούγκαλου και ό,τι αυτός προέβλεπε για τις συντάξεις κυρίας και για τα όρια συνταξιοδότησης και τα χρόνια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.